Γεια σας, είμαι η Πετρούλα και σήμερα έχω έρθει στη Λαϊκή Αγορά Περιστερίου για να δω τις τιμούλες των προϊόντων και να παίξω με τα φρούτα. Τα πράγματα εδώ πέρα στην αγορά πώς τα βλέπετε, πεσμένα? Πάμε καλά. Ψωνίζετε? Ναι, ναι, ναι. Περισσότερο από πέρυσι ή λιγότερο? Όχι, λιγότερο, πολύ λιγότερο. Και μου νομίζετε ότι φρούτο ή λαχανικό μου ταιριάζει περισσότερο, έτσι να το φάω και να το ευχαριστηθώ? Το καρότο. Α, καρότο. Πρώτα απ' όλα δούμε ένα φυλάκι να ζηλεύει η γυναίκα μου. Βεβαίως. 7 μέρες θα κάνω να πληθώ τώρα. Ψωνίσατε, ψωνίσατε. Βεβαίως. Και πολύ καλά κιόλας. Φτηνά όλα καλά. Έχουμε λαχανάκια. Λαχανάκια, λαχανιδάκια, μπροκολάκια, κόκκινα λαχανάκια, μπατζαράκια. Ούτε καλά πορτοκάλια. Θα πάρετε. Πώς θα κοιμηθούμε το βράδυ, τι να κάνουμε, παιδί μου? Είστε καλά. Τώρα που σε βλέπω, είμαι λίγο καλύτερα. Θα να βγάλουμε μια φώτο. Με βλέπει η γυναίκα τώρα, ρε παιδιά. Με βλέπει η γυναίκα. Θα με χωρίσει η γυναίκα, ρε παιδιά. Πετρούλα, είσαι θεά. Πώς πάνε οι δουλίτσες σας? Μια χαρά, δώσε εδώ. Ντοματούλες, αγκουράκια, όλα έχουμε. Ζουλήξτε τις ντομάτες, να δείτε αν είναι φρέσκες. Περισσότερο εδώ πέρα στη Λαϊκή θέλετε αυτιά ή πετρούλα? Πετρούλα μου. Τι, Παναγία. Τι πουλάμε εδώ? Φασούλια. Φασούλια. Ναι. Είναι νόστιμα. Θες να δοκιμάσεις? Ναι, αλλά πρέπει να μαγειρευτούν πρώτα, έτσι δεν είναι? Θα τα μαγειρέψω εγώ. Πάμε παρέα να τα μαγειρέψουμε. Από ό,τι βλέπω, έρχεσαι μεσημεράκι να ψωνίσεις. Υπάρχει κάποιος λόγος? Ναι, γιατί μετά τις 2 είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Φωνάζει όλος ο κόσμος, Πετρούλα, και δεν έβλεπα εγώ ποια ήτανε. Ψωνίσατε, καλή μου κυρία? Ψώνισα. Πήρατε πολλά πράγματα? Ό,τι χρειαζόμουν. Βγάζω πίνακι! Για να σας ρωτήσω, κυρία Σουβλέτζη, μετά θα μπορούσα να περάσω να μου δώσετε ένα σουβλάκι δώρο? Βεβαίως, εσύ αξίζεις πολλά. Είσαι μια γυναίκα η οποία ταρακουνάει τους πάντες και τα πάντα. Και όταν μπαίνεις μέσα στον κόσμο, δημιουργείς σύγχυση.